Χαίρετε. Τι να λέτε, χαίρετε. Δύσκολο βράδυ. Ο ΠΑΟΚ χαίρετε. Δύσκολο βράδυ για τον Ολυμπιακό. Τεράστια ιστορική βραδιά για τον ΠΑΟΚ. Σήμερα στο Καραϊσκάκη πριν... σε 4-2 τον Ολυμπιακό. Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα έπαιξε εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Ολοκληρωτικό κατά διαστήματα. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Yeah. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλεύτηκε όλες τις αδυναμίες του και ο Ολυμπιακός. Και καλά έκανε και τις εκμεταλλεύτηκε και καλά έκανε και βάλε και 4 γκολ. Και καλά έκανε και ουσιαστικά εξέδεσε τον Ολυμπιακό σε μια νύχτα πολύ άσχημη για τον Ολυμπιακό. Επειδή πάντα ασχολούμαστε και με την ιστορικότητα των αγώνων, ναι. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα μας θυμίζει και την νίκη 4-0 του ΠΑΟΚ. Γιατί κάποιοι με το σκορ εδώ είχε φτάσει στο 4-0, ναι. Στο 0-4. Ναι. Μπορεί να ακούγεται κάπως για όλους και για τους ηττημένους και για τους νικητές, αλλά θυμίζει την νίκη του ΠΑΟΚ το 76, τότε είχε πάρει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά, πρωταγωνιστή τον. Γιώργο Κούδα. Εδώ ο Ζίβκοβιτς, ο Μπράντον, ο Κωνσταντέλιας βάλαν τη σφραγίδα του σε μια επίσης ιστορική νίκη του ΠΑΟΚ που θυμίζει και ένα άλλο 4-2, τον τελικό του κυπέλλου του 2001. Ναι. Πάλι σε αθηναϊκό έδαφος στη Νέα Φιλαδέλφεια τότε. Που θύμισε αρκετά εκείνο το παιχνίδι το 2-4, γιατί το λέγαμε και στην Απλώς έφτασε στα επίπεδα του 0-4. Είναι και σοκαριστικό το λες. Είναι ντέρμπι, ναι, μεν, αλλά 0-4 είναι 0-4. Δηλαδή ο Ολυμπιακός. Πολύ σπάνια δέχεται εδώ πέρα τέτοιο σκορ. Κοίταξε να δεις, σαν ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν ισορροπημένο, ο ΠΑΟΚ είχε τη λεπτομέρεια και κατάφερε να βάλει τον γκολ. Αυτό ναι, δηλαδή ναι. Που ήθελε να. Δηλαδή, βρήκε τη μισή φάση. Αν έβαζε τον γκολ ο Ποντένσε, μπορεί να μιλάγαμε αλλιώς. Ναι, ναι. Θα έκανε τον αμυντικό Ολυμπιακό. Γκριγκάρτς και μπράβο στο φίλο μας τον Κοτάρσκι που απέκλεισε την μπάλα, κράτησε το 1-0. Μετά, μετά την ισορροπία, ο ΠΑΟΚ βάζει τον γκολ σε μια κατάσταση ανισορροπίας στην οποία βγαίνει ο Μπάμπα. Την πρώτη φορά που βγήκε ο Μπάμπα, θυμάσαι που λέγαμε για τον Μπάμπα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μια φορά βγήκε ο Μπάμπα, δημιουργήθηκε κατάσταση γκολ 1-0. Βγήκε φάση αυτοματισμού, έκοψε την μπάλα στο πέναλτι. Μια δουλεμένη φάση που ήρθε το 0-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο κύριος Μαρτίνεθ, ο οποίος σήμερα παίρνει 0, έκανε λάθος. Δεν έπρεπε να βγάλει τον Αλεξανδρόπουλο. Θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Σαχτούρη που έλεγε ότι ίσως έπρεπε να βάλει τον Έλ Καμπί, ο οποίος στην αλήθεια που είναι πολύ κουρασμένος, βγάζει όλη την κούραση και να βάλει τον Γιόβετιτς. Ο Γιόβετιτς μπήκε στο 74 με το σκορ 0-4. Εγώ δεν κατάλαβα. Ναι, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έβαλε το Σολ Μπακ, ένα αριστερό μπακ. Μου θύμισε τι είναι από. Ναι, ναι, ψυχολόγια αλλαγή. Εγώ τη βάζω στο πάνθεο των άτυχων αλλαγών του, στην ιστορία του Ολυμπιακού. Γενικά, τέλος πάντων, αφού λέμε για Ολυμπιακό τώρα. Όπως ας πούμε, ο Μπάγκεβιτς είχε βάλει το 99 με τη Γιουβέντους στον Αμπονσά. Είμαι στη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ μέσα, είχε βάλει το Ρέζιτς. Αυτές οι ακαταλαβίστικες αλλαγές τότε είχαν και ένα σκεπτικό. Όχι, του Ρέζιτς είχε ένα σκεπτικό γιατί ο Βάλας δεν ήθελε να πει. Ο Βάλας δεν ήθελε να πει. Δεν ήθελε να πει. Όχι, δεν ήθελε να μπει. Και εδώ έχει ένα σκεπτικό. Ότι να βάλω ένα επιθετικό γενή back που είναι extreme για να φορτώσουμε να κάνουμε. Ναι, αλλά στη φάση του 0-3 που ο Κίνη σίγουρα θα είχε κλείσει καλύτερα ως αμυντικός που είναι, εδώ ο Σολμπάκεν δεν ξέρει καν πώς πρέπει να κλείσει να βοηθήσει στα στόπερ. Γίνεται το 0-3 εύκολα. Μια πολύ εύκολη φάση για τον Πάο. Είναι ποδοσφαιριστής Κίνη. Τελείωσε για τον Ολυμπιακό. Όχι, όχι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Ο Κίνη σήμερα έκανε. Εγώ λέω ότι ο Κίνη θα αντιδρούσε στη φάση του 0-3 που ο Σολμπάκεν δεν ξέρει πώς να κινηθεί. Θα αντιδρούσε πιο αμυντικά. Πιο αμυντικά. Ο Σολμπάκεν εκεί δεν ξέρει τι να κάνει γιατί δεν είναι αριστερό μπακ. Να το πω λίγο διαφορετικά. Ναι, εντάξει. Αν σήμερα το ρίξουμε στον Κίνη, έχουμε χάσει όλο το νόημα. Έτσι. Όχι, αν το ρίξουμε στον Κίνη, πάμε να φάμε κανένα σουβλάκι. Όχι, το ρίχνουμε στο Μαρτίνεθ. Ρίχνουμε στο Μαρτίνεθ, το ρίχνουμε στην εξυπνάδα των παικτών του ΠΑΟΚ γιατί για να μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι με αυτό το στυλ και το σουτ και όλα αυτά που έκανε ο ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να δώσει συγχαρητήρια και στον Λουτσέσκου, θα πρέπει να δώσει συγχαρητήρια και στον Λουτσέσκου. Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικά παραταγμένος μετά από μια ήττα στην ΑΕΚ στη Παπαρίνα που έχασε με κάτω τα χέρια. Κατεβαίνει με πολύ διαφορετικό και δεκάδα και στήσιμο και game plan και φιλοσοφία. Με κλειστά πολύ τις γραμμές, ο Ολυμπιακός ασφικτίουσε, προσπαθούσε να δημιουργήσει. Έκανε ό,τι έπρεπε ο ΠΑΟΚ για να αντιδράσει μετά από μια ήττα. Εγώ θα πω μόνο στα ισπανικά. Diego Martínez, estas no Granada. Estas Ολυμπιακό. Εδώ είναι Ολυμπιακός. Ωραία, λοιπόν. Εδώ δεν είναι Γρανάδα στο 0-4 να πάνε και να λένε δεν είναι. Δεν παίζαμε στο κήπεδο της Βαρκελόνης για να χειροκροτάμε και να λέμε μπράβο, συγχαρητήρια και όλα τα υπόλοιπα. Ούτε λέμε να πέσει κάτω και να χτυπιέσαι. Αλλά τώρα αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν του βγήκαν οι αλλαγές, δεν του βγήκε το σκεπτικό. Δεν του ξαναβγήκαν οι αλλαγές. Δεν βγήκε τίποτα. Για μένα και ο Πορόσο που κάνει εκεί το πέναλτι πέφτει πάρα πολύ απρόσεκτα, πολύ ρισκαδόρικα. Κάνει το 0-2 εκεί. Βασικά το μάτς τελειώνει.
στο πέναλτι του Πορόσο και στην αλλαγή του Σολμπάκεν που χάνει το, τη φάση του 0-3. Και εκεί ο Ολυμπιακός, δηλαδή από 0-1 γίνεται ένα 0-3, έχει τελειώσει το μάτς. Δεν αντιδράει, χάσει όλη την ψυχολογία, όλο το momentum. Ο ΠΑΟΚ πάντως, για να κλείσουμε, κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη. Είναι μια νίκη η οποία όταν εκμεταλλεύεσαι τα δώρα που σου δίνει ο άλλος, οφείλεις να πανηγυρίζεις. Η νίκη του ΠΑΟΚ είναι απόλυτα δίκαια. Μπράβο στον ΠΑΟΚ. Είναι δίκαια η νίκη του ΠΑΟΚ, γιατί το χειρίστηκε καλά το μάτς. Εγώ θα δώσω άλλα δύο στοιχεία. Θα πω ότι χρειαζόταν στο πρώτο ημίχρονο Κουλιεράκης, έχει κερδίσει όλες εναέριες μονομαχίες. Έχει γίνει Τιάγκο Σίλβα στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι έχει απέναντί στο το καλύτερο στόπερ στον κόσμο. Είναι καλός, το έχουμε πει ξανά, ο Κουλιεράκης είναι καλός ψηλά. Τα έκοψε όλα. Ο Ολυμπιακός ήθελε ένα δεύτερο παίχτη μέσα στην περιοχή δίπλα στον Ελκαμπή, ώστε αυτές οι σέντρες να γίνονται περισσότερες μονομαχίες. Εκεί με ένα φορ μόνο ο Ολυμπιακός έκανε τον Κουλιεράκη να είναι ο κυρίαρχος μέσα στην περιοχή όταν έπαιζε από ψηλά. Αφού φόρτωνε ο Ολυμπιακός, αφού δεν μπορούσε να παίξει κάπως αλλιώς, με αυτό το φόρτωμα που έκανε έπρεπε να έχει δεύτερο φορ, Λαραμπή που ήταν εκτός αποστολής, Γιώβετιτς, δεν ξέρω, με έναν τρόπο να έχει ο Ελκαμπή παρέα μέσα στην περιοχή να δώσει μάχες. Γιατί ήταν απελπιστικά μόνο. Γιατί έβγαλε τον Αλεξανδρόπουλο. Λες και ήταν ο χειρότερος παίκτης του αγώνα. Κάτι έπρεπε να αλλάξει και στη μεσαία γραμμή. Εγώ θα δοκίμαζα και τον Καμαρά πιο μπροστά και τον Αλεξανδρόπουλο πιο πίσω να πιέσει καλύτερα την πρώτη μπάλα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πίεσε πάρα πολύ την πρώτη μπάλα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός λιγότερο το έκανε αυτό, παρότι έπαιζε εντός έδρας. Δηλαδή υπήρξαν κάποιες λεπτομέρειες που ο Ολυμπιακός δεν τις έψαξε. Αλλά στο 0-2 και στο 0-3 τελειώνει το παιχνίδι. Για μένα μετά είναι το ότι έγινε από 0-4-2-4. Είναι καθαρά έτσι για να δημιουργήσει κάποιες εντυπώσεις θετικές και να είναι το σκορ λίγο πιο ιστορικά αποδεκτό, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Εγώ θα πω για τον κόσμο, μπράβο στον κόσμο, ο οποίος δεν σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Μετά από τη λήξη. Και κυρίως τον Φορτούνι. Κράτησαν χαρακτήρα, μπράβο στα παιδιά του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια, αποδεικνύεται ότι όταν θέλουν πραγματικά κάνουν αυτό που πρέπει. Να πούμε και κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός, αν δεν δεχόταν αυτή τη θάλασσα που τον έπιασε το 0-3-0-4 κλπ., έδειξε ότι θα αντιδρούσε. Δηλαδή, είδαμε πράγματα να δουλεύουν με το Σκάρπα από δεξιά, με το Φορτούνι, ξέρω εγώ. Είδαμε πράγματα. Ο Σκάρπα πήγε στο 0-4. Τι να λειτουργεί. Ναι, αυτό με το λειτουργούσε. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε ότι θα μπορούσε να αντιδράσει. Μπορεί να μην το έβγαινε η αντίδραση, ξέρω, κάτι θα έκανε. Ναι, γίνεται 0-2-0-3, τελειώνει το μάτς. Δηλαδή, πώς να το πω, όπως τελείωσε με την κροτίδα και δεν είδαμε. Εδώ τώρα γίνανε άλλα πράγματα. Να πούμε πολλά πράγματα. Χάθηκε ο έλεγχος μέσα σε 5 λεπτά, ξέρω. Τεράστιο ενδιαφέρον έχει η συνέντευξη τύπου που θα μιλήσουν ο Μαρτίνεθ και ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου θα βγάλει και λίγο γλώσσα. Εντάξει, πιστεύω, θέλω να δω τι θα πει ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Μετά από τέτοια νίκη θα πει πολλά ο Λουτσέσκου. Πολλά περισσότερα. Πάμε να δούμε τι θα πει. Στην αυριανή εκπομπή. Πάμε γιατί μας περιμένουν. Χαίρετε, τα λέμε. Γεια σας, ευχαριστούμε.